Συνεχίζει να υφίσταται το πρόβλημα της παραβατικότητας στο Δήμο Μεσολογγίου έπειτα και τα όσα διαδραματίστηκαν στο πρόσφατο παρελθόν. Πολλοί είναι αυτοί που τονίζουν πως το πρόβλημα προέρχεται από μερίδα τσιγκάνων και είναι ιδιαίτερα έντονα για τους κατοίκους που δέχονται συχνά επιθέσεις και πέφτουν θύματα κλοπών, ενώ οι αρχές του τόπου προσπαθούν να πείσουν με επιχειρήματα ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες και από τις δύο πλευρές για καλή και ειρηνική συμβίωση. Ο Δήμαρχος Μεσολογγίου Παναγιώτης Κατσούλης, σε δηλώσεις στην Κάμερα του Λεπάντο, έδωσε τη δική του εξήγηση για την ανάπτυξη των παραβατικών φαινομένων, λέγοντας ότι αυτά οφείλονται κυρίως στα στοιχεία που έχουν παρισφρήσει στην κοινωνία των τσιγκάνων του Αιτωλικού τα τελευταία χρόνια. Αυτά τα στοιχεία έχουν αλλάξει τη σύνθεση, παρασύροντας και τους ντόπιους στην παραβατικότητα και στη μικροεγκληματικότητα, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Κατσούλης. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, υποστήριξε ότι οι ίδιοι τσιγκάνοι που δεν έχουν σχέση με τέτοια φαινόμενα πρέπει να αποβάλουν αυτά τα κυκλώματα που λιμένονται την περιοχή και να βρεθεί ένας τρόπος επικοινωνίας για να περιορίσουν εκείνοι που δημιουργούν παραβατικές συμπεριφορές και προκαλούν αντιδικία με τους άλλους ανθρώπους της περιοχής. Καταρχάς, το πρόβλημα δεν είναι μόνο στο Αιτωλικό. Είναι όμως κυρίως και στο Αιτωλικό. Ακούστε να δείτε. Όπως είπα και στη συνάντηση αυτή και έχω πει και δημόσια, τα τελευταία χρόνια έχουν διεισδύσει στον χώρο των Αθήκανων άτομα, ομάδες, παρέες που είναι κατά τη γνώμη μου συνιστούν στοιχεία εγκληματικότητας. Άνθρωποι του κοινού ποινικού δικαίου. Αυτοί, εκμεταλλευόμενοι διάφορες, ας το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά ευκαιρίες που τους έδωσε η πολιτεία, όπως ήταν το ζήτημα των οικοπαίδων και των κατοικιών που κατασκευάστηκαν όπως κατασκευάστηκαν στην περιοχή, έχουν διαμορφώσει δεσμούς με τους, θα έλεγα, με το παλιό προσωπικό των Αθήκανων, με το οποίο εδώ και αρκετές δεκαετίες συμβιώνουμε αρμονικά στην περιοχή. Έχουν δημιουργηθεί αιστείες εγκληματικότητας. Έχουν δημιουργηθεί αιστείες παραβατικότητας και στο Μεσολόγγι, και στο Αιτωλικό και στην περιοχή των Ινιάδων και όπως τα είδατε τελευταία είχαμε τέτοια στοιχεία παραβατικής συμπεριφοράς και στον Δήμο Ναυπαχτίας και κυρίως στην περιοχή του Κρεονερίου. Πρέπει να υπάρξει άμεση παρέμβαση σε πολλά επίπεδα. Καταρχάς πρέπει να ενισχυθεί η αστυνομική δύναμη της Αιτωλίας και κυρίως πρέπει να ενισχυθεί το αστυνομικό τμήμα του Αιτωλικού. Έχω την πληροφόρηση ότι κατόπιν όλων αυτών των προβλημάτων και των διαδρυμάτων που έχουν γίνει και από την πλευρά μας, αυτό θα γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και ελπίζω να γίνει. Πρέπει όμως να η ενίσχυση αυτής της αστυνομικής δύναμης να έχει να κάνει και με την προσπάθεια περιορισμού αυτών των εγκληματικών στοιχείων. Δεν είναι απλά ζήτημα συνολικά των Αθήκανων. Δεν είναι δηλαδή μία αντιπαράθεση του ντόπιου πληθυσμού με τους Αθήκανους. Είναι αιστείες εγκληματικότητας οι οποίες έχουν διεισδύσει μέσα στον χώρο των Αθήκων. Το τελευταίο χρονικό διάστημα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ανθεί το κλέψιμο. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθια. Από φρεάτια μέχρι εγκαταστάσεις των ΤΟΕΒ μέχρι ό,τι έχει να κάνει με χάλιβα και με σίδερο. Αναπτύσσονται εξ Αθηνών συμμορίες οι οποίες σε συνεργασία με ντόπιες δυνάμεις έρχονται κατά καιρούς και σηκώνουν τα πάντα. Αυτή η συμπεριφορά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Εάν δεν παρέμβουμε εμείς, εάν δεν παρέμβει η πολιτεία, φοβάμαι ότι θα πάμε σε φαινόμενα αυτοδικίας. Αυτό ήδη έστω στα σπάργανα συμβαίνει στο Αιτωλικό και πρέπει να το αποτρέψουμε. Για να το αποτρέψουμε πρέπει να παρέμβουν οι θεσμοί. Πρέπει να παρέμβουν οι οργανωμένες δυνάμεις, είτε αυτό λέγεται εισαγγελία, είτε λέγεται αστυνομία, είτε λέγεται δήμος, είτε λέγεται κράτος συνολικότερα. Πρέπει να περιοριστούν και να εξαλειφθούν αν είναι δυνατόν αυτά τα εγκληματικά στοιχεία και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε περισσότερες δομές και υποδομές που να προσελκύουν τους Αθήκανους και να τους εντάσσουν αρμονικά στην κοινωνία. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ενημερωθείτε και για πρωτοβουλίες από τη δικιά μας την πλευρά σε συνεργασία με την οργανωμένη ελληνική πολιτεία.